Λοιπόν, Μανώλη, μένεις κοντά μας. Πάμε να καλημερίσουμε Δημήτρη Κερίδη και Ανδρέα Λοβέρδο που είναι εδώ κοντά μας. Ο Λοβέρδο δεν σου λέει για τη φανέλα, αν και είπε θα τη φέρει και εδώ. Ο κύριος Λοβέρδος έχει δίκιο τώρα. Αυτά λέει από τον Μάιο-Ιούνιο. Όλο τάζει. Είναι μια φανέλα που την έχω κι εγώ, θα τη δείχνω. Έχει τις υπογραφές και των δύο Ελλήνων διεθνών. Είσαι, Μανώλη, είσαι εκτεθειμένος τώρα. Και είσαι εκτεθειμένος, τελείωσε. Όφιλες να έχεις εκπληρώσει το τάμα. Αγώνα αυτοκριτικής τώρα, γιατί... Έτσι είναι, έχει δίκιο ο κ. Λοβέρδος. Δεν πάει άλλο. Εγώ λοιπόν, για να τον υπερασπιστώ τον Μανώλη Κωστίδη, να πω ότι έχοντας περάσει δύο μέρες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κομωτινή, στη Θράκη, σε αυτή την επίσκεψη που είχαμε εκεί για όλα τα αναπτυξιακά θέματα της πόλης, μας εξέφρασε την αγάπη του για τον Μανώλη Κωστίδη και μας περιμένει στο φανάρι μαζί με τον Μανώλη, γιατί μου είπε ότι μας βλέπει πολύ τακτικά είναι κάθε αλήθεια. Πρωί. Και μας κάνει και παρατηρήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Το δεύτερο που. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, καλό, γιατί εμείς αγαπάμε και αυτό. Το να δέχεσαι παρατηρήσεις. Έτσι είναι, Μανώλη, το να δέχεσαι παρατηρήσεις στο κινητό σου, είτε από έναν παράγοντα όπως είναι ο Πατριάρχης, είτε από άλλους παράγοντες εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο διαχειρίσιμο. Δηλαδή, αν δεις το κινητό σου εδώ ένα τέτοιο παράγοντα να σου δίνει μήνυμα, δεν το διαχειρίζεσαι πολύ εύκολα. Σίγουρα. Ωστόσο, να πούμε ότι έβγαλε μια βαρισίμαντη ομιλία και να το πω και αυτό, γιατί αξίζει να ακουστεί, ότι σήμερα η Ορθοδοξία περνάει μια τεράστια κρίση. Διότι έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό της. Ορθόδοξοι σκοτώνουν Ορθόδοξους στην Ουκρανία. Έτσι. Και αυτό που κάνει ο Βαρθολομαίος, και είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε μια τέτοια προσωπικότητα με αυτή τη διεθνή ακτινοβολία στον Οικουμενικό Θρόνο, είναι να υπερασπιστεί την άλλη Ορθοδοξία. Όχι την Ορθοδοξία του εκφασισμού, να τα πούμε απλά, σωστά, του Κρεμλίνου και του Πατριαρχείου της Μόσχας, αλλά την Ορθοδοξία των παραδόσεων, των αξιών πραγματικά, της χριστιανικής αγάπης, της χριστιανικής αλήθειας. Και σε αυτόν τον αγώνα, ο ρόλος της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας, με προεξέχοντα βεβαίως το Οικουμενικό, τον πρώτο θρόνο, το Οικουμενικό, είναι τεράστιος γεωστρατηγικά και δεν έχει προσθεθεί. Θέλει να πει και ο κ. Λοβέρδος κάτι γι' αυτό, για να πάμε μετά στα βαθιά της συζήτησης και αξιοποιώντας την Ουκρανία που ανέφερε ο κύριος. Και επειδή πήγατε κιόλας πρόσφατα. Ναι, επειδή πήγα πρόσφατα, θέλω να σας πω και να σας μεταφέρω και το μήνυμα που έρχεται από εκεί. Έχουν ανάγκη και ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό μου το μετέφερε, μας το μετέφεραν εκεί από τον πρόεδρο της Βουλής τους έως υπουργούς, αλλά και εδώ ο Ουκρανός πρέσβης. Το έχουμε ξεχάσει λίγο το θέμα. Έχουμε περιοριστεί στα στρατιωτικά, όμως και στις περιοχές που απελευθερώνουν. Έχουμε και καλά νέα τώρα τελευταίες μέρες. Εντάξει. Όλα αυτά τα διαβάζουμε και κρατάμε μικρά καλάθια. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι στις περιοχές που απελευθερώνουν και στην υπόλοιπη χώρα, η οποία μαστίζεται από ανεργία, το φαντάζεστε, έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια. Οπωσδήποτε. Δηλαδή, το όλοι μαζί μπορούμε, μπορεί να το ξανασκεφτεί για να ξαναξεκινήσουμε. Πολύ ωραία ιδέα αυτή που λέτε. Πάνω από 300 δισεκατομμύρια θα είναι το κόστος της στοιχειώδους ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά από αυτή τη τεράστια καταστροφή. Και επειδή και οι δύο είμαστε εκπαιδευτικοί και συνάδελφοι όχι μόνο στη Βουλή αλλά και στο Πάντιο, να πούμε πριν ξεκινήσουμε και την καλή αρχή στα παιδιά μας σήμερα. 1,4 εκατομμύρια περίπου μαθητές Έλληνες επιστρέφουν και εγώ έχω και δύο μικρά. Μεγάλη μέρα σήμερα και ανακούφιση. Διότι μετά εμείς δεν έχουμε. Αυτό το λέμε σιγά. Ωραία στιγμή αυτή. Δεν τη λέμε. Μανώλη, κάτι θες να πεις. Έλα, Μανώλη. Ναι, έλεγα, επειδή αναφέρθηκα στην Ουκρανία, απλά επειδή υπήρξε και συζήτηση στην Τουρκία ότι η Ελλάδα θα γίνει νέα Ουκρανία κτλ. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο απάντησε με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτά τα πράγματα δεν περνούν. Το όχι που είπε ήταν πολύ σημαντικό. Μιλάμε στον Νταϊλή και Αγιώκα, αλλά και το όχι, επειδή η λέξη όχι έχει πολύ μεγάλη αξία. Νομίζω αυτά ακούστηκαν και εδώ, είδατε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και νομίζω Από εκεί θα ξεκινήσουμε τώρα με τον κύριο Κερίδη. Πάντως αυτή η φράση του Ερντογάν ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιάς που κάνουν πορτοκάλια επί της ουσίας δείχνει και το τεράστιο διέξοδό του. Και να σας πω τούτο, αν πιστεύει ότι η Γαλλία θα είναι φιλικότερη της Αμερικής και αν πιστεύει ότι η Ρωσία μπορεί να αντιπαλέψει το F-35, να σας θυμίσω ότι οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η Ρωσία παίρνει πυρομαχικά και όπλα από τη Βόρεια Κορέα. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ότι το εμπάργκο στα ηλεκτρονικά συστήματα και όλη την υψηλή τεχνολογία που έχουν επιβάλει η Δυτική, οδηγεί τη ρωσική βιομηχανία, πολεμική βιομηχανία, η οποία είχε τα γνωστά προβλήματα. Για πάμε λίγο στο γιο, κύριε. Σε τεράστια διέξοδο. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική στο F-35. Εντάξει. Για πάμε λίγο στο γιο. Τι σημαίνει τα ελληνικά γιο. Τι σημαίνει ακριβώς αυτή η φράση.
Κοιτάξτε, όπως το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εμείς δεν παρακολουθούμε τον Ερντογάν και τους συνακόλουθούς του σε αυτή την απίστευτη ρητορική όξυνση και απρέπεια. Όμως, απαντούμε με τα επιχειρήματά μας και διεθνώς και εκεί που πρέπει και επί του εδάφους. Και να σας πω σήμερα, επειδή το υπονοήσατε, είναι μια σημαντική μέρα. Mm-hmm. Πρώτον, σήμερα στην ΕΑΒ, μια μεγάλη τελετή παραλαβής των πρώτων οχιών, των Viper, των αναβαθμισμένων, των F-16, σε ένα πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2024. Ένα πρόγραμμα που, για να είμαι δίκαιος, ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και επιταχύνθηκε τώρα. Στην καλύτερη περίπτωση, αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, προσέξτε τώρα, που δεν πάνε καλά, και γι' αυτό και αυτή η όξυνση, διότι το Κογκρέσο έχει βάλει βέτο επί της ουσίας, να σας δώσω και το ρεπορτάζ, αλλά πείτε να πάμε στο απεσιόδοξο σενάριο ότι όλα πάνε καλά, ο εξυγχρονισμός των F-16 της Τουρκίας θα αρχίσει το νωρίτερο στα τέλη του 24 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 29. Πολλά χρόνια αφού εμείς έχουμε παραλάβει όλα μας τα F-16. Άρα θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένα. Όλα μας τα Ραφάλ. Επειδή είχα και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στην Καβάλα που κάναμε την περιοδία και συζητήσαμε και για τα Ραφάλ, πώς να επιταχυνθεί η απόκτησή τους. Είναι να πάρουν 6 μέχρι τα Χριστούγεννα, επιπλέον 6, να τα πάρουμε. Άρα μέσα στη χρονιά η Ελλάδα θα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, αυτό λέτε. Υπάρχει πλήρη ανατροπή. Μέχρι το τέλος του 22. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, αλλά υπάρχει πλήρη ανατροπή στον αέρα. Εκεί που ήμασταν το 19 με τους Τούρκους στη συμπαραγωγή των F-35, σήμερα εμείς έχουμε Ραφάλ F-16 και προχωράμε. Άρα αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης όταν λέει τα ηλίκια γιώξουν. Λέει εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση. Προφανώς έχουμε μια νέα κατάσταση και γι' αυτό είδατε το γεωτρύπανο μέσα στην Αντάλια. Κυρία Κεϊδη, όταν είπε ο Ερντογάν Μητσοτάκης γιοκ, εννοούσε κάτι συγκεκριμένο. Δεν συναντήσαμε να ξανά με το Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Όταν λέμε εμείς τα ηλίκια γιοκ, τι σημαίνει πρακτικά, πώς μπορούμε αυτό να το μεταφράσουμε στην πράξη. Μα και το είπε μετά, να το συμπληρώσω, Άκη μου, μετά μιλώντας για σύρεξη, που θεώρησε κάτι αδιανόητο προφανώς, αλλά ακόμα και αν συμβεί, είπε ο Πρωθυπουργός, εκεί θα πάρει καταλυτικό μήνυμα. Και είμαστε για όλα έτοιμα και γι' αυτό επενδύουμε τον ιδρώτα του ελληνικού λαού και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία διευκολύνεται από το σύν 8% ανάπτυξη. Mm-hmm. Διότι στη βάση, στο τέλος, όλα κρίνονται στην οικονομική ανάπτυξη όλα, που σου δίνει και τη στρατιωτική ισχύ και βεβαίως οι συμμαχίες. Νταϊλίκα γιοκ, λοιπόν. Σήμερα ο Μητσοτάκης στο Παρίσι, στον Μακρόν, στη μεγάλη συμμαχία που έχουμε. Θα το συζητήσουν το θέμα εκεί. Γάλλους, προφανώς. Και έχουμε καλέσει, αν θέλει να έρθει, στην πολιτική συνεργασία η Τουρκία για να τα ακούσει από εκεί και να τα ακούσει από όλους. Ξέρετε, δεν τα ακούει μόνο από εμάς. Να πάρουμε τους Τσέχους, οι οποίοι δεν μας έχουν συνηθίσει οι Ανατολικοευρωπαίοι σε σκληρές κουβέντες προς την Τουρκία και οι οποίοι βγήκαν και ξεσπάθωσαν. Και βλέπετε, έχει πρόβλημα με την Μπέρμποκ της Γερμανίας, έχει πρόβλημα με τον Μακρόν, έχει πρόβλημα με τους Αμερικάνους, έχει πρόβλημα με τους Τσέχους. Για πάμε λίγο στην Λοβέρδα, να τοποθετηθείς αυτό. Πρόβλημα εδώ. Τι λέτε, κύριε Λοβέρδα. Θέλω να σας θυμίσω την τελευταία μας συνάντηση πριν από περίπου 15 μέρες, πώς είχα υπογραμμίσει την υπεροχή που έχει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη συνεννόηση μέσα στο πολιτικό της σύστημα απέναντι στην Τουρκία. Σωστά. Και σας είχα επικαλεστεί την τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως αυτή εκφράζεται στη Βουλή του 2019, σε αντιπαράθεση με την κατάσταση στην Τουρκία, όπου η αντιπολίτευση επιτίθεται με ακραίο τρόπο στον πρόεδρο Ερντογάν. Ο δε σύμμαχός του είναι αυτός που δείξατε πριν από λίγο και σχολιάζατε με τον κύριο Κωστίδη σε αυτά τα πράγματα τα οποία έλεγε που ήταν πέραν των ακραίων. Εμείς στην Ελλάδα, από τη μια πλευρά, έχουμε την περιοδομάδα που μας πέρασε και αυτή που θα διανύσουμε. Συμφωνία Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την ένταξη Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό εκφράστηκε με ψήφους, όχι με απλώς λόγια και αφηρημένες ας πούμε έννοιες. Και στην Ολομέλεια την Πέμπτη αυτό θα επαναδιατυπωθεί. Ένα το κρατούμενο. Το 80% του ελληνικού λαού εκφράζεται έτσι. Από εκεί έχουμε το συμπαραστάτη του Ερντογάν να είναι στο 7% δημοσκοπικά, που αν δεν κάνω λάθος θα μας διορθώσει ο κύριος Κωστίδης, το εκλογικό μέτρο εκεί και το όριο για να μπει στη Βουλή πρέπει να είναι στο 10%. Είναι το 10, ναι. Αυτό θυμάμαι. Μας το πήγε ο Μανώλης. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Το άλλαξαν για τον Μπαχτσελίκ και το ρίξαν στο 7. Οπότε είναι στο όριο πάλι. Άρα είναι σε πτώση, βέβαια, σε ελεύθερη πτώση. Και όσα λέει και όσα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν, θα έρθουμε νύχτα, μου άρεσε ένα συνάδελφό σας στα νέα του Σαββάτου, ο Γιάννης Πρετεντέρης, που έγραψε «Ο Ερντογάνος ξενύχτης». Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα οποία ξέρω και εγώ λέει, είναι τρομερό, είναι όπλα μας. Εγώ ήμουν στην Πράγα την Δευτέρα στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ, δηλαδή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας, που είναι σοσιαλιστής και ήμασταν στην ίδια πολιτική ομάδα, ήταν απολύτως σαφής σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Και
η χώρα αυτή επισήμως με πρωθυπουργό και πρόεδρό της καταδίκασαν αυτές τις ακρότητες. Και πράγματι δεν είναι και κανένα. Μπορεί σήμα. Να το κάνει πράξη αυτό η Τουρκία. Όχι. Αυτό που λέει θα εισβάλλω μια νύχτα, θα έρθω ένα βράδυ, θα πάρω τα αυτός νησιά, είναι... θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί. Αυτός είναι ο πόλεμος των λέξεων. Μάλιστα. Είναι η μάχη των λέξεων. Μπορεί να μετατραπεί η μάχη των λέξεων σε μια κανονική μάχη. Μπορεί. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να μετατραπεί σε μια μορφή υβριδικού πολέμου. Μάλιστα. Τι είναι υβριδικός πολέμος? Όπως αυτό που βλέπουμε στα σύνορα. Ό,τι ζήσαμε στον Εύρο. Μάλιστα. Και εδώ πρέπει επιτέλους να βάλουμε και λίγο μυαλό έτσι. Ενώ είμαστε σε πολύ μεγάλη βάση ενωμένοι στα μεγάλα, σε τούτο που δεν φαίνεται να είναι τόσο μεγάλο, αλλά στην ουσία είναι, υπάρχει διχόνοια στο εσωτερικό του πολιτικού μας συστήματος και μας εκμεταλλεύονται διάφοροι τύποι οι οποίοι παίζουν το ρόλο όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και αυτών οι οποίοι είναι υπέρ μιας αναστάτωσης σε μια Ευρώπη που δεν περνάει τις καλύτερες μέρες. Θέλω να επισημάνω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε, είναι η ίδια περίοδος. Εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, να σας πω ότι από τον πόλεμο οφείλονται όλα αυτά, αλλά πάντως έχουμε χώρες σε αστάθεια. Και η σημαντικότερη από αυτές είναι η Ιταλία. Έχουμε χώρες... Πολιτική αστάθεια. Σε πολιτική αστάθεια. Σε πολιτική αστάθεια. Έπεσε ο καλύτερος πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Μάλιστα. Έτσι. Ο Μάριο Ντράγκη. Ο καλύτερος πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Ο δεύτερος καλύτερος. Να σας διορθώσω. Να σας πω. Εσείς είστε εδώ για να. Ναι, καλά, εντάξει. Όταν βγαίνουμε με τον κύριο Γερίνη. Τι να πει ο άνθρωπος. Έρχεται ένας άνθρωπος να μας λέει 10 φορές είπε το όνομα του αρχηγού του. Καλά κάνει. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Γιατί εδώ πέρα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Έπεσε λοιπόν ο νούμερο ένα πρωθυπουργός στην Ευρώπη από πλευράς ποιότητας. Ο καγκελάριο Σόλτς εξελέγει με τεράστια πλειοψηφία και έκανε μια μεγάλη κυβέρνηση. Και τώρα εξαλειδίστηκε. Και είναι τρίτος στις δημοσκοπικές έρευνες στη Γερμανία. Είναι δύσκολο. Ο Μακρόν και αυτός θυμόσαστε τι έγινε με τα πολιτικά. Ο Μακρόν του, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές και έχασε τη Βουλή. Βέβαια. Και για να είμαστε και πιο επίκαιροι, έχουμε τα μέτρα. Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει. Μιλάω. Το ξέρω ότι μιλάω. Αλλά για να μιλήσουμε και εμεί. Να τελειώσουμε και μετά θα ξαναπείτε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτά που λέτε. Λοιπόν, εκτιμώ ότι. Προσπερνάω τις στιγμές. Να τις προσπεράσετε. Ωραία. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο είναι υπεροχή το πολιτικό σου σύστημα να μπορεί να βρίσκει. Παιδεία συνεννόησης και μειονέκτημα το αντίθετο. Ελάτε κύριε Κερίδη. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως. Παρακαλώ κύριε. Ωραία. Λοιπόν, για να είμαστε και επίκαιροι, λοιπόν, επειδή βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Σουηδία. Θα μας προσθέσετε και κάτι ακόμη, σας παρακαλούμε. Όταν λέμε είμαι έτοιμος και πρόθυμος να συναντήσω τον Ερντογάν, με δεδομένα αυτά που έχει πει ο Ερντογάν, είναι μια συνάντηση ανεφόρων ή με όρους. Θα σας τα πω. Δηλαδή θα συναντηθούμε αρκεί να πάρει πίσω προηγουμένως. Ή να μην ξαναπείς το θάρθο νύχτα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πρώτα να σας πω ότι βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Σουηδία και που έχουμε τις εκλογές εκεί και εκεί φαίνεται ότι επίσης έχουμε αυτή την αναστάτωση και την πολιτική αστάθεια για την οποία πολύ σωστά μίλησε ο φίλος Ανδρέας. Προφανώς υπάρχει το ενιαίο μέτωπο και ο Ανδρέας το στηρίζει και οφείλω να το πω εγώ, προσπερνώντας τις όποιες αιχμές μου πέταξε και πολύ σημαντικό αυτό, αλλά καλό είναι να ψηφίζουμε και την Ελευσίνα. Διότι μιλάμε για πολεμική βιομηχανία, μιλάμε για ανάταξη της εθνικής άμυνας. Εμείς παραλάβαμε 3 ναυπηγεία κλειστά και έχουμε ανοίξει και τα 3. Και μου κάνει εντύπωση που το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε εκεί που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναδιάρθρωση των ναυπηγείων. Το σχολιάσαμε, αυτό το είπαμε. Το λέω λοιπόν αυτό, απλώς να κατατέθετε, διότι και επί του πρακτέου και επί του τι ψηφίζουμε έχει τη σημασία του, πέρα από τα λόγια βεβαίως της εθνικής συνεννόησης και της συνοχής. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, ναι, κύριε. Χωρίς όρους δηλαδή. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Πώς, κύριε. Να καθίσουμε βεβαίως, ο διεύλος επικοινωνίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό που κάνει ο Ερντογάν σήμερα. Που κλείνει τα κανάλια, διότι μπορεί να βρεθεί πεδίο διαλόγου σε αυτό το περιβάλλον. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Γιατί είδαμε τον κύριο Μπλίνκεν, είδαμε τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Είδαμε τον κύριο Ερντογάν να κατεβάζει τους τόνους, μας είπε ο Μανώλης, μέσα στο αεροπλάνο ήταν με ένα τόνο πιο κάτω στη ρητορική του. Είδαμε τον Μητσοτάκη χθες να το λέει. Βάζοντας όμως μέσα και τη σύραξη. Λέτε. Απάντησε και σε αυτό, Μητσοτάκη. Έχουμε ένα δομικό και ένα προσωπικό πρόβλημα. Το δομικό είναι ότι όλη η εξουσία έχει μαζευτεί σε έναν άντρα. Έχει αποστεωθεί το παλιό Υπουργείο Εξωτερικών, η γραφειοκρατία, το βαθύ κράτος που λέγαμε κάποτε της Τουρκίας. Ένας άντρας ο οποίος είναι ευμετάβλητος, ο οποίος είναι λαϊκιστής, ο οποίος υποτάσσει τα εσωτερικά στα εξωτερικά και εργαλειοποιεί την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Άρα παίζει συνάντηση, πιθανότητα συνάντησης. Όπως τα παίρνει πίσω και εκεί που έφθινε γλύφει με τον Σαουδάραβα, με τον Ισραηλινό, προφανώς το κάνει αυτό και το έχει κάνει και στο παρελθόν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θέλουμε τον διάβλο επικοινωνίας τον ανοιχτό, διότι δεν θέλουμε συνθήκες ατυχήματος
ενδυνάμωση των πιθανοτήτων, ενίσχυση τη πιθανότητα. Ενός έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάνουμε τα κουμάντα μας και επειδή θέλω να το υπογραμμίσω αυτό και να ακουστεί, δύο πράγματα ενοχλούν τον Ερντογάν το περισσότερο στα εξωτερικά. Πέρα από αυτά που κάνει για εσωτερική κατανάλωση και για το σύμμαχό του κτλ. Το ένα είναι οι Αμερικανοί, που δεν του δίνουν αυτά που ζητάει, που είχε συνηθίσει, το γεγονός ότι του ψήνουν το ψάρι στα χείλη για ανταλλακτικά. Την ώρα που ήταν στη συμπαραγωγή του F-35, βλέπετε την τρομερή αλλαγή που έχει γίνει με μια Αμερική η οποία μας είχε συνηθίσει στις ίσες αποστάσεις και πλέον να το πούμε αυτό, να το αναγνωρίσουμε. Υπάρχει μετατόπιση. Μάλιστα. Υπάρχει μετατόπιση προς την πλευρά της Ελλάδας. Βεβαίως. Είναι προφανές αυτό όταν λέει αυτά που λέει ο Μενέντες και οι υπόλοιποι. Και το δεύτερο είναι, για να τα πει και ο Ανδρέας, η Αλεξανδρούπολη. Ήμουνα εκεί. Η Αλεξανδρούπολη, κύριοι, είναι η αλλαγή υποδείγματος. Τι είναι η Αλεξανδρούπολη? Η παράκαμψη των στενών. Η υποβάθμιση γεωστρατηγική της Τουρκίας και η αναβάθμιση της Ελλάδας. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Από την εποχή, για να μιλήσουμε και ιστορικά, του Τροϊκού Πολέμου. Του Τροϊκού Πολέμου, εδώ και τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια, τα στενά παίζουν κομβικό ρόλο και όποιος τα ελέγχει έχει αξία και έχει ρόλο. Και αυτό αλλάζει. Σήμερα αυτό τώρα που κάνουν με τη νέα σούδα, και επειδή ήμουν με την Τώρα Μπακογιάννη και δεν θέλω να πω αυτό που λένε κάποιοι, ακόμα ισχυρότερη από τη σούδα, ακόμα ισχυρότερη από τη σούδα, αυτό που γίνεται εκεί για την προβολή και τη συμμαχία ισχύως στην Ανατολική Ευρώπη, μάλιστα, στην Μαύρη Θάλασσα, στις σημερινές συνθήκες αυτό που γίνεται, είναι κάτι το οποίο τους Τούρκους τους ενοχλεί πάμε πάρα πολύ. Κύριο Λοβέρδο, την δηλαδή, ώρα που αδειάζει το Ιντσιρλίκ, αδειάζει το Ιντσιρλίκ από όπλα και από βάσεις και από στρατιώτες Αμερικανούς και ενισχύεται το ελληνικό μέτωπο. Ελάτε, κύριε Λοβέρδο. Είναι αλήθεια, κύριε Κερίδη, ποιο Νέα Δημοκρατία πεθαίνεις. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος Νέα Δημοκρατία. Όχι, τώρα μιλάω, σας παρακαλώ. Η εξωτερική πολιτική δίνει καλύτερη πίστα για καλύτερες συζητήσεις από το να σηκώνουμε μια σημαία κόμματος και να φωνάζουμε για αυτήν. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Πράγματι, αυτό που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή να θεωρούμε στρατηγική τη συνεργασία μας με τις ΗΠΑ και να το εννοούμε. Γιατί πολλές φορές το λέγαμε χωρίς να το πολυεννοούμε. Και ήμασταν και αντιαμερικανοί, αλλά και φιλορώσοι ή και φιλο κάτι άλλο. Ναι. Επειδή τώρα εδώ και χρόνια και το λέμε και το εννοούμε, δίνει στρατηγικό πλεονέκτημα. Μάλιστα. Δεν είναι η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ μια σύμβαση που την υπογράφουμε και, εν πάση περιπτώσει, είναι γεμάτη από λόγια και μόνο τη σούδα βλέπει. Αυτό που έχει συμβεί εδώ και καιρό, και να σας θυμίσω και την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω και τον Υπουργό Άμυνας τότε, τον Καμένο, τον Πάνο Καμένο, ο οποίος μιλούσε για την Αλεξανδρούπολη, για το Βόλο και, εν πάση περιπτώσει, δεχόταν και μια μορφή κριτικής, λανθασμένης κριτικής. Διότι η σταθερή γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι η συνεργασία μας και με τους Αμερικανούς και με τους Γάλλους, που είναι και παραδοσιακή η συνεργασία μας αυτή, γιατί ξεκινάει και από την εποχή της Δικτατορίας. Μια κουβέντα θα κλείσουμε με σένα, Μανώλη. Μια είδηση. Επειδή μιλάμε για τον Τούρκο πρόεδρο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, με μήνυμα στο Twitter, λέει: στο το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών, η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Όταν θα έρθουμε στην εξουσία, εμείς αυτή την υπόθεση θα την επιλύσουμε. Α, μάλιστα. Άρα. Ενδιαφέρον. Πάντως στην ίδια γραμμή είναι της επίλυσης, από ό,τι καταλάβαμε. Δεν έχει αλλάξει η γραμμή της επίλυσης. Είναι η διελκυστίδα και ο ανταγωνισμός εσωτερικός. Βλέποντας τον Μπαχτσελή. Να το πω τώρα, το παρασύνω. Να το πεις, να το πεις. Εσάς σκεφτήκαμε, κύριε Λοβέρδε, γιατί λέμε με τον Δημήτρη Μπαχτσελή, χρειάζεται το μαγαρίτο Γιαννόπουλο, πώς θα το απαντούσε. Η ένταση που μιλάει και ο τρόπος που μοιάζει με τον Γιαννόπουλο. Ένα τρόπο είχε ο Γιαννόπουλος να απαντάει σε αυτά. Ναι, ναι, η θλίψη είναι ότι έχει μια κουρασμένη, γερασμένη πολιτική ηγεσία απέναντι, που κυβερνά εκεί 20 χρόνια. Μπαχτσελή είναι από τη δεκαετία του 90 τα ίδια και τα ίδια, και ο Κιλιτζάρογλου, βάζω μέσα και προφανώς και ο Ερντογάν, σε μια νεανική δυναμική κοινωνία που είναι η τουρκική, αναντίστοιχη των απαιτήσεων. 19 εκατομμύρια μαθητές πάνε στο σχολείο σήμερα. 19, ναι. Είναι σχεδόν 15 φορές το δικό μας αριθμό, για να καταλάβουμε. Θέλω να πω, και είναι μια παρατήρηση νομίζω ουσίας, ότι ναι, μεν έχει παραμεριστεί αυτή τη στιγμή η κλασική διπλωματική υπεροπλία που είχε η Τουρκία, γιατί είχε ένα πολύ καλό διπλωματικό σώμα. Τους έχουν πετάξει έξω. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά προβλήματα μετά το πραξικόπημα. Αλλά να μην ευχείτε κανένας να ξανάρθουν αυτές τα πράγματα. Όχι, προφανώς. Κλείνουμε, κύριε. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Είσαι έτοιμος, ελεύθερος για Χαλκιδόνα. Έφυγες, Μανώλη. Θα μας πεις αύριο τα νέα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, κύριε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Μετά έχετε τώρα, εσείς το αποφύγατε αυτό. Δύο φορές σας τσίγκλησε ο κύριος. Το πολιτικό λες. Δύο φορές σας τσίγκλησε. Σε άλλο τραπέζι. Δεν μ' άφησε να απαντήσω, θα απαντήσει ο κύριος Μαρκόπουλος. Θα τα πούμε σε άλλο τραπέζι αυτά. Γιατί πρέπει να έρθετε και για μια πολιτική κόντρα εδώ. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.